Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Γεωργίου και η ημερομηνία σήμερα είναι Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018. Επιτέλους, υποχρεώσεων μου λήξεις. Τελειώσαν οι υποχρεώσεις μου στην Κέρκυρα, στο νησί μου την Κέρκυρα, φίλες και φίλοι. Και ξεκίνησα την εξόρμησή μου στην υπόλοιπη Ελλαδίτσα μας για να σας παρουσιάσω κρυμμένες ομορφιές, υπέροχα μέρη, από τη μοναδική στον κόσμο όλο Ελλάδα μας. Ξεκίνησα τη Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018, από το νησί μου την Κέρκυρα, πέρασα στις 4:30, αναχώρησα με το κλειστούτι που φέρει Άγιος Σπυρίδων. 6 ώρα το απόγευμα ήμουν ήδη στην Ιγουμενίτσα, γιατί είναι πιο γρήγορα τα κλειστούτι που φέρει. 4:30 ώρα το απόγευμα, δηλαδή ξεκίνησα από την Κέρκυρα, 6 ώρα ήμουν απέναντι στην Ιγουμενίτσα το απόγευμα. Κατευθύνθηκα στον ομόετολο Ακαρνανίας και σε αυτό το πρώτο βιντεάκι μου, φίλες και φίλοι, από αυτή τη νέα μου εξόρμηση από το νησί μου την Κέρκυρα, θέλω να σας παρουσιάσω ένα χωριό που βρίσκεται ενδιάμεσα μεταξύ Μεσολογγίου και Αστακού και έχει την ονομασία Κατοχή. Να το! Αυτό που βλέπουμε βέβαια είναι ένα τμήμα του χωριού Κατοχή που στην ουσία η Wikipedia το αναγράφει ως Κωμόπολη. Αλλά οι κάτοικοι εδώ, οι ντόπιοι, μου το λένε ως χωριό. Εγώ θα έλεγα μεγαλοχώρι, λοιπόν. Κωμόπολη για τη Wikipedia, που βρίσκεται στο νομό Ετωλακαρνανίας. Φίλες και φίλοι, πριν σας πω κάποια πράγματα ιστορικά για την Κατοχή, να πω ότι το συγκεκριμένο μέρος εδώ, η Κατοχή, έχει και ένα τραγικό γεγονός, μεταξύ άλλων, γιατί τα τραγικά γεγονότα δεν τελειώνουν ποτέ. Στις ειδήσεις μάθαμε πρόσφατα για κάποια Ειρήνη Λαγούδη, η οποία δυστυχώς έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο και ήταν από εδώ, από την Κατοχή της Ετωλοακαρνανίας. Και επίσης πρόσφατα μάθαμε και για την Ελένη Τοπαλούδη, μια φοιτήτρια η οποία έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της στη Ρόδο. Τι θέλω να πω με αυτά? Καμία απολύτως εμπιστοσύνη στα ανθρωποειδή δίποδα. Οι περισσότεροι δυστυχώς δεν μπορείτε να αντιληφθείτε, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι δυστυχώς η συντριπτική πλειοψηφία, για μένα το 98% της κάθε κοινωνίας και ανάλογα με την κοινωνία, πάσχουν από ψυχοπάθειες, σχιζοφρένειες, παράνοιες, ψυχανομαλίες, διαστροφές και έχουν μέσα τους εγκληματικά ένστικτα. Είναι δολοφόνοι, εγκληματίες, παρουσιάζουν άλλο από αυτό που είναι, φορώντας μάσκα αρχικά και μετά δείχνουν τον πραγματικό τους εαυτό, αλλά είναι πάρα πολύ αργά. Δεν χρειάζονται ούτε φιλίες, ούτε τίποτα. Για μένα ούτε οικογένειες, ούτε τίποτα απολύτως. Λέει μια ωραία ευτυχισμένη οικογένεια. Ναι, πόσες φορές ακούμε όμως, μετά από 20, 30 ή και 40 χρόνια, ο σύζυγος λέει σκότωσε τη σύζυγο και όλοι εκπλαγήκαν. Ή η σύζυγος σκότωσε το σύζυγο. Για ασήμαντη αφορμή ή και χωρίς αφορμή. Εκπλαγήκαν, δεν θα έπρεπε. Εάν το μυαλάκι λίγο δουλέψει περισσότερο, είναι πολύ απλό να καταλάβουμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ύπουλα και υποκριτικά όντα, δείχνουν άλλο από αυτό που είναι και κρύβουν δυστυχώς βία, διεστραμμένα και δολοφονικά ένστικτα, τα οποία με την πρώτη ευκαιρία ή γρήγορα ή αργά τα πραγματοποιούν με τραγικές συνέπειες. Καμία λοιπόν εμπιστοσύνη στους ανθρώπους σε εισαγωγικά. Γιατί εγώ θεωρώ την ανθρωπότητα στη συντριπτική της πλειοψηφία ένα τραγικό λάθος της φύσης και ευτυχισμένος άνθρωπος, ο μοναχικός άνθρωπος, ο μόνος του, όπως εγώ. Φίλες και φίλοι, ας δούμε τώρα για το χωριό Κατοχή της Ετωλοακαρνανίας κάποια πράγματα ιστορικά. Η Κατοχή λοιπόν είναι Κωμόπολη σύμφωνα με τη Wikipedia, χωριό μεγαλοχώρη σύμφωνα με τους κατοίκους εδώ της Ετωλοακαρνανίας, που βρίσκεται στη μία όχθη του ποταμού Αχελώου. Απέχει 26 χιλιόμετρα από το Μεσολόγγι, 28 χιλιόμετρα από τον Αστακό. Μια παρένθεση εδώ, Αστακός, μια περιοχή που είναι προς αυτή τη μεριά, προς αυτή την κατεύθυνση, πίσω από αυτό το βουνό. Μακριά βέβαια από εδώ, όπως σας είπα, 28 χιλιόμετρα από τον Αστακό.
Ο Αστακός λοιπόν θυμίζει έντονα την περιοχή ως Πενταλέτη, που ανήκει στην ευρύτερη περιοχή Σαν Ρέμο της βόρειο-δυτικής Ιταλίας. Και αυτό το γνωρίζω διότι είχα πάει να καταθέσω λουλούδια στον τάφο του αγαπημένου μου Ιταλού σαξοφωνίστα και μοναδικού στον κόσμο όλο, Φάουστο Παπέτη. Με υποδέχθηκε η σύζυγός του, κυρία Ντίνα Φώτη Παπέτη. Κατέθεσα λουλούδια στον τάφο του, πήγα και στο σπίτι του, που συζητήσαμε κάποια πράγματα με τη σύζυγό του. Λοιπόν, η περιοχή ως Πενταλέτη, το χωριό ως Πενταλέτη, είναι ακριβώς έτσι όπως είναι η περιοχή Αστακός, φίλες και φίλοι. Την περιοχή Αστακός την είχα παρουσιάσει εδώ στην Αιτωλοκαρνανία πριν από 5 περίπου χρόνια, στο Facebook όμως μόνο. Υπάρχει το ενδεχόμενο να κάνω ένα βιντεάκι να δείξω και τον Αστακό, αλλά δεν υπόσχομαι να το ανεβάσω στο YouTube και από εκεί να το κοινοποιήσω πάλι ένα νέο βιντεάκι στο Facebook, αλλά δεν υπόσχομαι όπως είπα και πριν. Και απέχει επίσης 38 χιλιόμετρα από το Αγρίνιο, δηλαδή 26 χιλιόμετρα από το Μεσολόγγι, 28 από τον Αστακό και 38 από το Αγρίνιο. Ο πληθυσμός της Κωμόπολης ή μεγαλοχωρίου κατοχής είναι 3.000 άτομα, φίλες και φίλοι. Τώρα, από πού προέρχεται η ονομασία κατοχή? Καταρχήν δεν έχει καμία σχέση με τη στρατιωτική κατοχή, όπως εύκολα πάει στο μυαλό του καθενός από εμάς. Αλλά το όνομα της το πήρε από περαστικούς οι οποίοι έψαχναν να κατοικήσουν κάπου, σε κάποιο τόπο. Και όταν είδαν αυτό το συγκεκριμένο τόπο εδώ, την κατοχή, τους άρεσε και είπανε, «Α, βρήκαμε μέρος να κατοικήσουμε κάτω εκεί», δηλαδή εδώ, στην κατοχή. Και από τις δύο λέξεις «κάτω εκεί» έγινε κατοχή, κατοίκησαν μετά εδώ, έκαναν κατοχή σε εισαγωγικά, δηλαδή έγιναν κάτοικοι μόνιμοι της περιοχής και την ονόμασαν την περιοχή κατοχή, από τις δύο λέξεις κάτω, εκεί, κατοχή. Κατά το Μεσαίωνα, φίλες και φίλοι, ο ποταμός Αχελώος λεγόταν Άσπρος, δεν είχε αυτή την ονομασία που έχει τώρα. Και ήταν τμήμα της μεσαιωνικής πόλης Αχελώος, η ονομασία Αχελώος ήταν δοσμένη σε πόλη μεσαιωνική. Και τμήμα της πόλης αυτής Αχελώος, με τον ποταμό Άσπρο που κατόπιν έγινε Αχελώος, ήταν και εδώ η περιοχή που κατόπιν ονομάστηκε κατοχή. Ήταν δηλαδή, με άλλα λόγια, ένα τμήμα της περιοχής εδώ γύρω. Τώρα, τι αξιοθέατα μπορεί να δει κανείς εδώ στην κατοχή, φίλες και φίλοι? Εδώ στην κατοχή και στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει ο περίφημος αρχαιολογικός χώρος των Ινιάδων, γιατί ανήκει η κατοχή στην ευρύτερη περιοχή Ινιάδων, γι' αυτό λέγεται αλλιώς και κατοχή Ινιάδων, εκτός από κατοχή Αιτωλοκαρνανίας. Επίσης, υπάρχει η περιοχή Τρίκαρδος, υπάρχει ο βιότοπος του Δέλτα Αχελώου, που είναι προστατευόμενος, καθώς επίσης υπάρχει και το μοναστήρι της Παναγίας Λεσσινιώτισσας, το οποίο είναι κτίσμα του 16ου αιώνα. Εκεί υπάρχει η εικόνα της Παναγίας που λέγεται ότι την έφτιαξε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Λόγω βάλτων που υπάρχουν εκεί γύρω από το μοναστήρι, το μοναστήρι, φίλες και φίλοι, σύμφωνα με την ιστορία, δεν κατακτήθηκε από τους Τούρκους, δεν πάτησαν το πόδι τους οι Τούρκοι, λόγω των βάλτων που υπάρχουν γύρω-γύρω, δεν μπορούσαν δηλαδή να πάνε και έτσι γλίτωσε την καταστροφή από τους Τούρκους το μοναστήρι αυτό το συγκεκριμένο. Φίλες και φίλοι, ας πάμε τώρα να δούμε την κατοχή Αιτωλοκαρνανίας. Βέβαια, είναι διάσπαρτη η κατοχή. Να φορέσω μισό λεπτό τη ζώνη μου, γιατί όπως έχω πει δεν κάνω ούτε μέτρο χωρίς τη ζώνη και εδώ που έκατσε είναι πλατή το σημείο. Πάντα φοράω ζώνη ακόμα και σταματημένο το αυτοκίνητο, είναι πλατή, αλλά θα τη φορέσω τώρα γιατί έπρεπε να κάνω κάποιες κινήσεις όση ώρα μιλούσα, κάποια ιστορικά στοιχεία που σας ανέφερα. Επίσης να πω ότι χθες Τρίτη, 4/12/2018, αγόρασα και νέο κινητό τηλέφωνο. Το νέο μου κινητό είναι το περίφημο Xiaomi Redmi 6, με το οποίο θα φτιάχνω και με αυτό, φίλες και φίλοι, βιντεάκια, γιατί διαπίστωσα ότι έχει πολύ καλή βιντεοληψία. Η λήψη βίντεο είναι καταπληκτική με το Xiaomi, αυτό διαπίστωσα,
Στην απόδοση ο ήχος είναι τέλειος και η εικόνα, διότι η σύν της άλλης έχει και διπλή κάμερα. Έχει δύο κάμερες, μια μεγάλη και μια μικρή, για καλύτερη απόδοση εικόνας. Και γι' αυτό θα φτιάχνω κάποια βιντεάκια μου με το τάμπλετ μου, όπως φτιάχνω αυτό το συγκεκριμένο τώρα, το Lenovo μου, το συγκεκριμένο τάμπλετ, με το οποίο παρουσιάζω το τελευταίο καιρό βιντεάκια, και είναι καταπληκτικό και αυτό, και κάποια άλλα βιντεάκια θα τα φτιάχνω με το κινητό μου Xiaomi Redmi 6, δηλαδή, το οποίο έχει και αυτό πολύ καλή βιντεοληψία. Κάθε φορά θα το λέω όμως ποιο είναι, για να κάνουμε και τη σύγκριση, να μπορώ να βλέπω και τη σύγκριση, για να ξέρω τι να χρησιμοποιώ περισσότερο. Σήμερα, επειδή το μουσικό κομμάτι που θα απολαύσουμε καθώς σας διασχίσουμε την περιοχή, φίλες και φίλοι, βρίσκεται μέσα στο κινητό μου, το οποίο το κατέβασα στη μουσική βιβλιοθήκη, δεν είναι στο CD player το αυτοκινήτου μου, το έχω εκεί, δεν το πέρασα στο στικάκι, έχω κατεβάσει κάποια κομμάτια ειδικά και για αυτή την εξόρμηση στο κινητό αυτό το Xiaomi Redmi 6 το καινούριο, θα το ακούσουμε από εκεί, κατευθείαν με Bluetooth, συνδεδεμένο στο Bluetooth του CD player του αυτοκινήτου μου, και γι' αυτό χρησιμοποιώ το Lenovo, αυτή τη στιγμή, το tablet μου, ως συνήθως. Το κομμάτι που θα απολαύσουμε, φίλες και φίλοι, ανήκει στο μουσικοσυνθέτη Paul Hardcastle, τον Βρετανό μουσικοσυνθέτη της Smooth Jazz, και έχει τον τίτλο Quiet Groove. Είναι ένα εκπληκτικό smooth jazz κομμάτι, αλλά έχει και στοιχεία φυσικά, γι' αυτό λέγεται και groove, funk και soul. Smooth jazz, funk, soul, electronic. Στα πλήκτρα φυσικά ο Paul Hardcastle. Ένα ακόμα αριστουργηματικό κομμάτι που συνεπέρνει τις αισθήσεις από τον Paul Hardcastle, με τις γνωστές ηχορδίες, 7ες, 9ες, 5ες, 4ες, για τους μουσικούς κυρίως αυτό. Και στα φωνητικά η εκπληκτική Helen Rogers με την αισθησιακή κρυστάλλινη φωνή. Απολαύστε, φίλες και φίλοι. Δεν θα γυρίσουμε τα πάντα γιατί υπάρχουν και πολύ στενά σημεία τα οποία είμαι επιφυλακτικός. Θα δούμε όμως αρκετά μεγάλο τμήμα, ίσως και το μεγαλύτερο, του χωριού εδώ, κατοχή της Ετωλοκαρνανίας. Ξεκινάμε, φίλες και φίλοι, και ας αρχίσουμε το κομμάτι από την αρχή, γιατί ένα μικρό λαθάκι, λάθη συμβαίνουν, ανθρώπινα είναι αυτά. Το ξεκίνησα πριν ανάψω το αυτοκίνητο, δεν πειράζει. It's happening anyway. Ξεκινάμε.
φίλες και φίλοι, αποδέχουμε μια καταπληκτική πανοραμική άποψη του χωριού ή μάλλον Κωμόπολης Κατοχή. Δεν το ρισκάρω να μπω μέσα στο κέντρο που είναι προς τα εκεί, φίλες και φίλοι της Κωμόπολης Κατοχή, γιατί είδα ότι πριν ξεκινήσω να κάνω το βιντεάκι μου, είδα ότι είναι πάρα πολύ στενά. Έκανα κάνα δύο βόλτες γύρω να δω τι παίζει. Είναι πάρα πολύ στενά. Θα μπλεχτούμε εκεί μέσα. Υπάρχουν σημεία τα οποία δεν περνάνε δύο αυτοκίνητα. Πρέπει κάποιος να κάνει ή πίσω ή να σταματήσει κάπου και θα μας έτρωγε το χρόνο και θα ταλαιπωριόμασταν τζάπα και βερσέ. Έχουμε λοιπόν από εδώ μια πανοραμική άποψη του υπόλοιπου τμήματος της Κατοχής, του χωριού Κατοχή. Εξάλλου, το πιο ψαχνό, το πιο υπέροχο, όμορφο κομμάτι, διαπιστώσατε ότι σας το δείξα τώρα πριν λίγο στο βιντεάκι μου. Εκεί είναι το πιο όμορφο πανοραμικό κομμάτι της περιοχής Κατοχή, εδώ στην Έτωλο Ακαρνανία, στο νομό Έτωλο Ακαρνανίας. Με μαγευτική φύση και κτίσματα. Και φίλες και φίλοι, καθώς διασκήσαμε το χωριό Κατοχή, απολαύσαμε και ένα εκπληκτικό κομμάτι από τον Βρετανό μουσικοσυνθέτη τη smooth jazz Paul Hardcastle με τον τίτλο Quiet Groove. Στα φωνητικά, η εκπληκτική Helen Rogers με την αισθησιακή ερωτική κρυστάλλινη φωνή. Φίλες και φίλοι, η εξόρμησή μου ξεκίνησε από το νησί μου την Κέρκυρα. Μείνετε συντονισμένοι αν θέλετε να απολαύσουμε μαζί και να ξαναγηθούμε σε διάφορα μέρη της πανέμορφης μοναδικής Ελλαδίτσας μας. Κωνσταντίνος Γεωργίου, Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018. Γεια σας, τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι μου. Να είστε όλες και όλοι καλά. See you. Who let the dog out? Έχουμε και συναυλία από σκυλιά. Anyway, και αυτά στο πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Τα λέμε. Γεια σας.